Φιλοξενούμενο στο στούτιο είναι ο καθηγητής χρηματοοικονομικών στο CIIM, κ. Γιώργος Θεοχαρίδης. Κύριε Θεοχαρίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εξηγήστε μας έτσι λίγο απλά να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει η έκδοση ομολόγων από την Τράπεζα Κύπρου και το πράσινο φως που άνοιξε η κυβέρνηση και ναι. Κοιτάξτε, με αυτή την απόφαση της Βουλής δίνει το δικαίωμα όχι μόνο στην Τράπεζα Κύπρου αλλά σε οποιοδήποτε τράπεζα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το χρειαστεί να εκδώσει ομόλογα με κρατική εγγύηση. Αυτά τα ομόλογα, να τονίσω ότι είναι μη διαπραγματεύσιμα, δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και θα μπορέσει η τράπεζα να αντλήσει ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ένα χαμηλό επιτόκιο, πιο χαμηλό από ό,τι δανείζεται μέσω του ELA, του Emergency Liquidity Assistance, ναι, και πιο χαμηλό από τις καταθέσεις. Ο μέσος όρος των καταθέσεων είναι γύρω στο 3%, το ELA είναι λιγότερο από 2%. Τώρα η Τράπεζα Κύπρου θα μπορέσει να αντλεί ρευστότητα με ένα επιτόκιο γύρω στο 0,25%. Αυτό βελτιώνει την κερδοφορία της τράπεζας. Είναι και μια ενισχυτική ρευστότητα προς την τράπεζα, έτσι. Ναι, είναι το ένα βελτιώνει την κερδοφορία της τράπεζας, το δεύτερο δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας. Παραδείγματος χάρη, αν υπάρξει κάποια, αν αποδεσμευτούν τα 900 εκατομμύρια γραμμάτια που αρχικά η Τράπεζα Κύπρου είχε πει ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα αποδεσμευτούν, αυτό φυσικά εξαρτάται από την Τρόικα και από την Κεντρική Τράπεζα, αλλά αν αποδεσμευτούν και παραδείγματος χάρη υπάρχουν μεγάλες εκροές καταθέσεων, θα μπορέσει η Τράπεζα Κύπρου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω αυτής της έκτακτης ρευστότητας, συγγνώμη, μέσω των κρατικών ομολόγων. Να τονίσω επίσης, συγγνώμη, ότι δεν είναι 2,9 δις είναι η έκδοση των ομολόγων, αλλά η ρευστότητα που θα πάρει η τράπεζα θα είναι με έκπτωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πάρει αυτά τα ομόλογα και θα δώσει στην Τράπεζα Κύπρου 1,5 δις ή 1,7 δις με ένα 40-50% έκπτωση. Μάλιστα, κατανοητό. Τώρα, εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τη ρευστότητα με την άρση των περιοριστικών μέτρων, αν θέλετε, στο εσωτερικό. Πόσο έτοιμη είναι η τράπεζα να αντέξει αυτό, αν γίνει και όταν γίνει, κύριε Θεοχαρίδη? Κοιτάξτε, φαίνεται από τα τελευταία στοιχεία για τις εκροές καταθέσεων, φαίνεται ότι βελτιώθηκε η κατάσταση. Τα τελευταία στοιχεία του Νοεμβρίου είχαμε αύξηση των καταθέσεων από Κύπριους στο τραπεζικό μας σύστημα. Φαίνεται για την Τράπεζα Κύπρου ότι σταθεροποιήθηκε η κατάσταση στα θέματα εκροών καταθέσεων και γι' αυτό νομίζω η Τράπεζα Κύπρου είχε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου είχε αποφασίσει ότι τα 900 εκατομμύρια που ήταν γραμμάτια δεσμευμένα μετά από το κούρεμα που έγινε στην τράπεζα θα μπορούσαν να αποδεσμευθούν. Αλλά όπως έχω πει, αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαβούλευση με την Τρόικα και την Κεντρική Τράπεζα. Ένα πολύ πολύ σύντομο ερώτημα και μια πολύ σύντομη απάντηση. Μην εξυπηρετούμε δάνεια. Το μεγάλο αγκάθι. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα τραπεζικά μας ιδρύματα και ιδιαίτερα η Τράπεζα Κύπρου. Βλέπουμε ότι τα τελευταία στοιχεία δείξαν ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι στο 46% ή σε αριθμούς είναι 19 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι 120 του ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει και από την Ελληνική Τράπεζα και από το συνεργατισμό αλλά και από την Τράπεζα Κύπρου να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα βάζοντας περισσότερο πίεση σε κάποιους δανειολήπτες που θα μπορούν να αποπληρώνουν κάποια δάνεια, μάλιστα. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η πίεση από τις τράπεζες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή κοιτάξτε, θα πρέπει να μην μειωθεί η κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών μας και να μην χρειαστούμε καινούργια κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.